Υπάρχει μεγάλο προβληματισμό, υπάρχει ετοιμότητα. Είναι μαζί μα ο Σταύρο Ιωαννίδη και θα ξεκινήσουμε από την απάντηση τη Αθήνα που έρχεται με μια άσκηση αεράμινα, Σταύρο. Πραγματισία, Σία, δόθηκαν εντολέ στην αεράμινα να ξεκινήσει η άσκηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα που υπάρχουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχουν ανοίξει τα ραντάρ και ε, για τα επόμενα 24 ώρα θα βρίσκονται σε πολύ υψηλή ετοιμότητα και αυτό μετά το πρωτοφανέ κύμα υπερπτήσεων που από το 1974 Ασία δεν είχαμε τόσε πολλέ μέσα σε μία ημέρα. Μιλάμε για 41 υπερπτήσει πάνω από 21 ελληνικά νησιά. Και βλέπουμε και το χάρτη, έτσι, τα, τα νησιά πάνω από τα οποία έγιναν οι παραβιάσει και καταλαβαίνουμε πόσο μέσα μπήκαν τα τουρκικά μαχητικά δεν ήταν στο πλαίσιο του συνηθισμένου. Με βέβαια, μιλάμε για ολόκληρο το ανατολικό Αιγαίο και είναι η περιοχή όπου πλέον έχουμε αυτή την άσκηση. Αεράμινας ε, είναι ένα, μια κίνηση με νόημα, ένα μήνυμα στην Τουρκία που η Αθήνα της λέει να σταματήσει επιτέλους αυτή την επιθετική και προκλητική συμπεριφορά. Πρέπει να πούμε βέβαια, Ασία, πως και σήμερα είχαμε 21 παραβιάσεις από τουρκικά αεροπλάνα, όχι μαχητικά, όμως και πάλι μετά από όσα έγιναν χθε η τουρκική αεροπορία συνεχίζει στο ίδιο, στο ίδιο βιολί. Ε, από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε πω ε, οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει συνεκπαιδεύονται με χώρε οι οποίε σέβονται το διεθνέ δίκαιο. Μιλάμε για τη Γαλλία, όπου μια ελληνική φρεγάτα μαζί με μια γαλλική κάνουν ασκήσει αυτή τη στιγμή στα δυτικά τη Κρήτη. Και αύριο η ίδια φρεγάτα, ο Αδρία, θα κάνει ασκήσει με ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό το οποίο ανήκει στην δύναμη του Χάρι Τρούμαν, του αεροπλανοφόρου. Σα ε, ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.